με τον Μέγα Εσπερινό στο παρεκκλήσι του Αγίου Φανουρίου στην παραλία Ερασμίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθωρίου κ. Παντελεήμονος και την δεξίωση στον χώρο του Καπί Ερασμίου προς τιμήν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθωρίου από τον Σύλλογο Γυναικών Γαία και του Καπί Ερασμίου, θα ξεκινήσουν φέτος οι πολιτιστικές εκδηλώσεις Εράσμια 2016. Οι εκδηλώσεις θα έχουν έντονα μουσικό χαρακτήρα, φιλοξενώντας νεανικά συγκροτήματα με μοντέρνο ήχο. Φυσικά δεν θα λείπει και το λαϊκό πρόγραμμα με αγαπημένους καλλιτέχνες. Οι γιορτές αυτές έχουν ξεκινήσει εδώ και 34 χρόνια. Ξεκινήσανε για τη διασκέδαση του χωριού και συνεχιστήκανε για τη διασκέδαση και τις ευρύτερες περιοχές. Οι πολιτιστικές αυτές εκδηλώσεις Εράσμια γίνονται με τη στήριξη του Δήμου Τοπείρου και της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επίσης, στο χωριό οι επισκέπτες μπορούν να δουν την παραλία του χωριού, να δουν το παροποτάμιο δάσος του Κοντζάουρμαν και το δέλτα του Νέστο. Όσον αφορά τώρα το πρόγραμμα, είναι τετραήμερο. Ξεκινούν την Παρασκευή 26/8 με Μέγα Εσπερινό στο παρεκκλήσι του Αγίου Φανουρίου στην παραλία του Ερασμίου, με την παρουσία του Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθωρίου κ. Παντελεήμονος. Μετά θα ακολουθήσει δεξίωση στο χώρο του Καπί με τη συμβολή του Καπί και του Συλλόγου Γυναικών Υγεία του χωριού. Το Σάββατο 27/8 είναι η βραδιά για την νεολαία, όπως την ονομάζουμε, και θα συμμετέχουν ένα συγκρότημα από τη Ξάνθη, η Underfly, και θα συνεχίσουν ένα συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη, η Deco, οι οποίοι είναι γνωστοί στην περιοχή, διότι η δημιουργή του είναι δύο παιδιά από το χωριό μου που είναι και μέλη του συλλόγου. Και θα συνεχίσουμε την Κυριακή στις 28/8 με την περιφορά της εικόνας του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου με τη συμβολή της Φιλαρμονικής του Στρατού. Το βράδυ υπάρχει λαϊκή βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Μπατή, ο οποίος η καταγωγή του είναι από τον Άγιο Αθανάσιο Ξάνθης, με δισκογραφία επιτυχημένη. Και το πρόγραμμα θα κλείσουμε τη Δευτέρα 29/8 με την παραδοσιακή μας βραδιά που θα είναι η ευρύτικη ζυγιά, θα παρουσιάσει παραδοσιακούς χορούς, κυρίως της Θράκης, αλλά και του Πόντου, θα ακουστεί και το κλαρίνο και θα χορέψει θα δώσει παράσταση το χορευτικό συγκρότημα του Κρανοβουνίου της Ροδόπης. Έτσι θα κλείσουμε αυτές τις εκδηλώσεις για το 2016. Οι υπεύθυνοι κάνουν ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους πολίτες ώστε να τιμήσουν με την παρουσία τους τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και να διασκεδάσουν με όλα όσα έχουν ετοιμάσει για την απόλαυση του κοινού.